την αγαθότητα και την πρόνοια του Χριστού, ως εγγύηση για την επίτησή Του, εύστοχα σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ηγάρ και έρημος ο τόπος, ολοτρέχον την οικουμένην πάρεστη. Μπορεί να ήταν έρημος ο τόπος, αλλά είναι μαζί σας αυτός που τρέφει την οικουμένη. Πόσες φορές και εμείς εκλογιζόμαστε στην ψυχρή λογική των οικονομικών υπολογισμών. Μετράμε τα χρήματα, τα έξοδα, τα δάνεια, τα νίκια και το μυαλό σταματά. Αδύνατον δεν τα βγάλουμε πέρα, λέμε. Και όμως τίποτα δεν είναι αδύνατον για τον παντοδύναμο Θεό. Όπως και στο παρελθόν ο Κύριος μας έσωσε από δύσκολες περιστάσεις και πραγματικά διέξοδα, έτσι και τώρα και πάντοτε έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει και κάνει το θαύμα. Θαύμα όπως αυτό της διατροφής τόσων χιλιάδων ανθρώπων στην έρημο. Ο Κύριος Ιησούς πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και ευχαρίστησε τον Πατέρα του. Και αφού έκοψε τα ψωμιά, τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη του λαού. Και έφαγαν πάντες και χορτάθησαν και μάλεψαν όσα κομμάτια είχαν περισσεύσει, 12 δηλαδή κοφίνια γεμάτα. Όλοι έφαγαν και χόρτασαν, όλοι όσοι βρίσκονταν μαζί με τον Κύριο, όλοι όσοι είχαν αφήσει τις σημερινές ασχολίες και είχαν τρέξει στην έρημο, για να ακούσουν τη θεϊκή διδασκαλία του, να δεχτούν την ευεργετική χάρη των θαυμάτων του. Για αυτούς ο Κύριος έκανε το θαύμα που έφτιαξε τις ψυχές του με τη διδασκαλία του. Στη συνέχεια φρόντισε με τρόπο θαυμαστό για την νική τροφή του. Μας το έχει προσκεφθεί ο Κύριος, όποιος γνωρίζει για τα πνευματικά και τη σωτηρία της ψυχής του, θα έχει και τα υλικά. Δεν θα στερηθεί τίποτε αναγκαίο. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και τα όσα πάντα προσθεθήσετε ειδήν μας παραγγείλει. Να επιδιώκετε πρώτα από όλα και πάνω από όλα τα πνευματικά αγαθά τη Βασιλεία του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός αληθιά. Και τότε θα σας δοθούν μαζί με εκείνα και όλα τα επίγεια αγαθά που έχει και ανάγκη. Ο τακτικός εκκλησιασμός μας ημερεύει του Λόγου του Θεού. Οι εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και ρημοσύνης δεν είναι πολυτέλεια για τη ζωή μας. Είναι πρώτη προτεραιότητα, τα άλλα τα υλικά. Ας να εμπιστευτούμε στον φιλάνθρωπο Κύριο και εκείνος θα μας χαρίσει προσιοπάροχα. Είναι χαρακτηριστική μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στη σημερινή ευαγγελική περικοπή μετά το εντυπωσιακό θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και είδαν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πύρης. Στο τέλος, αφού έφαγαν όλοι, μάζεψαν όσα κομμάτια είχαν περισσεύσει και ήταν αυτά 12 κοφίνια γεμάτα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Κύριος ενώ χορηγεί άφθονες δωρεές του, δεν θέλει τίποτα να πάει χαμένο. Ο ίδιος έδωσε εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα ή να μην τι απόλυται. Έτσι μας δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα οικονομίας και σεβασμού προς το περιβάλλον. Αλήθεια, αν είμαστε παρόντες στο θαύμα εκείνο, θα είχαμε την φροντίδα να περισυλλέξουμε τα περισσεύματα ή θα τα αφήναμε πεταμένα ως άχρηστα και περιτά. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ακολουθήσαμε
κατανοητικό τρόπο ζωής, σπάταλο και βέβυλο, συνηθίσαμε να πετάμε στα σκουπίδια το ψωμί, το φαγητό της προηγούμενης μέρας, τα ρούχα ή τα υποδήματα που πέρασε η μόδα τους, τα είδη που ονομάσαμε μία πρίσιος και δεν διαφερθήκαμε για την ανακύκλωσή τους. Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι αυτά που εμείς παταλούμε, άλλοι τα στερούνται και πεινούν. Και αν δεν μάθουμε να ζούμε με πνεύμα οικονομίας, αναπόφευκτα κάποτε και εμείς θα στερηθούμε αυτά που σπαταλήσαμε ασυλλόγιστα. Μήπως και η σημερινή οικονομική κρίση δεν είναι συνέπεια της σπατάλης της ζωής που ακολουθήσαμε. Καιρός να αναθεωρήσουμε τον τρόπο της ζωής μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο απολαμβάνουμε είναι δώρα του Θεού, το οποίο οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με σύνεση για το καλό του συνόλου.